Είναι αλήθεια ότι με έχει προβληματίσει η απόφαση των μελών και των φίλων της παράταξης του φίλου του Μινά για την απόφαση της να περιοδικά να αλλάζει τους εκπροσώπους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, γιατί μέσα από αυτή την αλλαγή, εξαιτίας του ότι εκπροσωπείται με ελάχιστο ρυθμό συναδέλφων, μεταφέρεται η γνώση και η εμπειρία των συνεδριάσεων σε πάρα πολλά πρόσωπα που στο μέλλον θα είναι ικανά να συμμετάσχουν, εάν όλα πάνε καλά, να συμμετάσχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από την άλλη όμως θεωρώ ότι είναι και άδικο, γιατί δεν παρέχεται η δυνατότητα σε κάποιο στέλεχος να τεκμηριώσει με την συνεχή παρουσία του και τις λογικές λειτουργίες ενός Δημοτικού Συμβουλίου και τις ανάγκες, αλλά και να εκφράσει με πολύ καλύτερο τρόπο μέσα στον χρόνο τις απόψεις του, γνωρίζοντας ότι η πολιτική δεν αφορά μόνο συλλογικά όργανα, αλλά αφορά και προσωπικές θέσεις και απόψεις, προσωπικούς αγώνες και προσωπικές, θα έλεγα, καλοπροαίρετες φιλοδοξίες. Ιδιαίτερα για τον Μινά στεναχωριέμαι, γιατί θα είναι σύντομος ο χρόνος της θητείας του, αφού είναι γνωστό ότι είναι γνώστης της προσφοράς και μέτοχος της προσφοράς στα κοινά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έρχεται όριμος σε ένα συλλογικό όργανο που σχετίζεται με τα κοινά του τόπου μας. Και από την άλλη, ελπίζω και εύχομαι και ο Μινάς, όπως και οι προηγούμενοι συναδελφοί του και ο φίλος ο Γιάννης Τσακίρης, να αποδώσει τα μέγιστα, έστω και στον ελάχιστο αυτό χρόνο. Του εύχομαι καλή δύναμη. Του λέω ότι είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία και ελπίζω πως θα δώσει και το προσωπικό του στίγμα πέραν των απόψεων και των θέσεων της παράταξής του, που είναι λογικό να υπάρξει, το προσωπικό του στίγμα, την προσωπική του, θα έλεγα, εμπειρία από τη ζωή, αλλά και τις απόψεις του για το τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να αλλάξει στον τόπο μας, ώστε να είναι θετική η παρουσία του στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα κοινά του τόπου.